Πού είναι τα βαπόρια, πού είναι, θέλω καράβια να φύγω, να πάω να συναντήσω το καλοκαιράκι. Τι λες, μωρέ, ξέρεις τι μήνα έχουμε? Νοέμβριο, και. Του χρόνου πάλι καλοκαίρι. Λάθος, θα το ανακτήσω. Πόσες μέρες οδηγείς το plug-in Ford Kuga? Ford Kuga plug-in hybrid. Κάμποσες, γιατί? Με φαίνεται. Τι φαίνεται? Όλο αυτό με την ανάκτηση και την ψυχολογία σου και τα καράβια που μου τα έχεις κάνει λίγο αχταρμά, λίγο να μου το... Γιατί από το απόγευμα της πρώτης μέρας που το οδήγησα, ναι, αυτό το πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακτά ενέργεια το υβριδικό σύστημα αυτού του αυτοκινήτου. Κατέβα από εκεί, ρε Θωμά. Να σου πω κάτι, δεν το έχω, θα τα πω από εδώ, γιατί ο επισκέπτης... Πρόσεχε το γατί. Το γατί δεν παθαίνει τίποτα, ξέρει πάρα πολύ καλά. Όσο γνωστόν, τα plug-in hybrid είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στην πρίζα και φορτίζουμε αυτό εδώ, μας δίνει 56 χιλιόμετρα αυτονομίας για να το χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Χρησιμοποιώντας το μέσα στην Αθήνα, που έχω να πάω, είναι τόσα, τι αυτονομία έχω τώρα, τι έχει μείνει, έμειναν 30 τόσα χιλιόμετρα. Συνειδητοποιούσα ότι αντί από το 35 να φτάσω στα 31, στα 29, είχα φτάσει στα 37-38, δηλαδή έπαιρνα και άλλα χιλιόμετρα. Η οδική του συμπεριφορά, το γεγονός ότι έχει ένα τιμόνι το οποίο. Τι μη κοιτάς, δεν το έχεις οδηγήσει? Δεν έχω προλάβει. Δεν έχεις προλάβει? Θα το πάρεις τώρα. Ένα SUV αυτοκίνητο, τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει σήμερα? Αυτός είναι και ο λόγος που έχει υπάρχει τέτοια τεράστια έκρηξη νέων μοντέλων. Το ότι έγινε αποδεκτό από την παγκόσμια αγορά. Το ξέραμε ότι ξεκίνησε κάποτε από την Αμερική, το Big is Beautiful, ήρθε στην Ευρώπη και ήρθε για να μείνει. Εν προκειμένου λοιπόν έρχεται η Ford, η οποία λέει: έχω το Kuga, το SUV μου στην κατηγορία C. Α, το κάνω καλύτερο σε επίπεδο ποιότητας κατασκευής. Δεύτερον, τροφοδοτώ με ένα υβριδικό σύστημα. Και το τρίτον, η οδηγική ευχαρίστηση. Διότι κακά τα ψέματα, το τιμόνι το οποίο έχει η Ford, ο τρόπος με τον οποίο δίνει πληροφορίες στον οδηγό, είναι απαράμιλος. Χωρίς να λείψει τίποτα και σε ένα SUV. Για το σύστημα το υβριδικό, συναντάμε επιλογές ως προς το τι θέλουμε και τι ανάγκες έχουμε. Δηλαδή, καταρχήν... Ήρεμα εσύ. Καταρχήν, υπάρχει το αυτόματο. Μπορείς να το αφήσεις στο αυτοκίνητο πάνω του, να επιλέξει εκείνο πότε θα βάλει σε λειτουργία τον ηλεκτροκινητήρα, πότε τον βενζινοκινητήρα. Mm-hmm. Συνδυασμό και των δύο. Μπορείς επίσης να πηγαίνεις μόνο με μπαταρία, με ηλεκτρικό κινητήρα, μες στην πόλη, σε κοντινές αποστάσεις κλπ. Και έχεις και την επιλογή να φυλάξεις ενέργεια για όταν θα τη χρειαστείς. Αποθήκευση ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας. Όταν θα φτάσω όμως στο χωριό που θέλω να πάω να επισκεφτώ και θέλω μικρές αποστάσεις, ενεργοποιώ και πάλι τον ηλεκτροκινητήρα ήσυχα, οικονομικά, αθόρυβα, χωρίς ρήπους. Και φυσικά, επιλογή όπου ο κινητήρας λειτουργεί σαν γεννήτρια και φορτίζει την μπαταρία. Πόσο με συγκινεί η οικολογική σου διάθεση, το οικολογικό σου προφίλ. Ναι. Εσύ είπες τώρα για ταξίδια και τέτοια. Εσύ δεν μένεις Αθήνα. Πού κέντρο. Μένω. Δεν μένεις μες στο κέντρο, ρε παιδί μου. Δεν μένεις στα Εξάρχεια και στο Κολονάκι, ας πούμε, και, στην, ναι, και στο Μέτς, σε προάστιο. Λες, κατεβαίνω στην Αθήνα να πιω καφέ με τις φίλες μου. Κατεβαίνεις λοιπόν μέχρι ενός σημείου λεωφόρη κανονικά με τον βενζινοκινητήρα και την ώρα που αγγίζεις τα όρια της πόλης, το γυρνάς από την αποθηκευμένη ενέργεια που έχεις και μπαίνεις μόνο με ηλεκτροκινητήρα. Και μπαίνω και στο δακτύλιο. Εξοπλίζεται πέρα από το ηλεκτροκινητήρα με βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων και η συνολική απόδοση είναι 225 ύπη. Υπάρχει και τρόπος να ανακτά μέρος της ενέργειας κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Πραγματικά αποδοτικός τρόπος. Κατά το φρενάρισμα, που είναι το κλασικό που ξέρουμε. Ένα. Και τα άλλα δύο είναι με κουμπιά. Το ένα κουμπί το ενεργοποιείς που αναγράφει το γράμμα L, ανακτάται πιο έντονα, ακόμα περισσότερη δηλαδή ενέργεια. Και το άλλο κουμπί είναι το Hill Descent. Οπότε αν βρισκόμαστε σε δρόμο με κλίση, κατηφορική. Με κατοφέρεια. Ναι. Διότι μας κατεβάζει σιγά σιγά για λόγους ασφαλείας και την ώρα εκείνη, επειδή από μόνο του σε εισαγωγικά φρενάρει, δίνει και ένα ποσοστό ανάκτησης ενέργειας στην μπαταρία. Γιατί εσύ, Δήμητρη Θεά, βολεύτηκες σε ένα προπαγκάζ ενός SUV? Γιατί είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο τεράστιο, είναι και πρακτικό. Έχουμε λοιπόν 706 λίτρα για φόρτωση, το μεγαλύτερο προπαγκάζ της κατηγορίας του. Όπως βλέπεις, τα καθίσματα διαιρούνται. Δεν είναι δηλαδή ότι πέφτουν μόνο κατά 40-60, μετακινούνται και εμπρός-πίσω 15 πόντους ωφέλιμους επιπλέον στο προπαγκάζ για να βάλεις οτιδήποτε χρειάζεσαι. Μόνο στο προπαγκάζ, παιδί μου, γιατί ο επιβάτης, αν θέλει να κάνει μπρος-πίσω, δεν θα είναι πιο άνετος. Ναι, αλλά και κάτι ακόμα. Το έξυπνο σύστημα φύλαξης, αποθήκευσης και χρήσης της εταζέρας. Διότι αυτή μετακινείται μαζί με την πέμπτη πόρτα, φορτώνεις οτιδήποτε θες χωρίς να έχεις ακτόβγαλα, πού να το βάλω. Διότι κάθε φορά που αναφύγεις διακοπές λες, αχ, ακουμπάει και ξανακουμπάει και το πατάς και το κάνεις και το φτιάχνεις, εδώ το παίρνει πάνω η πόρτα και έχεις τελειώσει. Λοιπόν. Γελάω γιατί το παθαίνω πάντα. Έτσι, έτσι. Εδώ φροντίζει λοιπόν η πόρτα και λέει, δεν θα το πάθεις. Τέλος. Και
τώρα ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το Ford Pass. Η Ford λοιπόν έρχεται και λέει ότι τι είναι σήμερα αυτό που ζητάμε στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Ένα από τα βασικά πράγματα που ζητάμε είναι συνδεσιμότητα. Φτιάχνει λοιπόν μια δική της εφαρμογή, την οποία ονομάζει Ford Pass, σου δίνει ένα σωρό δυνατότητες να ενημερώνεσαι για το αυτοκίνητό σου, δηλαδή μια ταυτότητά του, να μπορείς να σε εισαγωγικά συλλειτουργείς με το αυτοκίνητο, να μαθαίνεις πράγματα. Είναι ένας διαρκής και μόνιμος σύντροφος, πολύ προσωποποιημένο, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα κιόλας να κάνεις εξατομίκευση στον τομέα των πληροφοριών ή της συνεργασίας που έχεις. Αλλά περισσότερα για το Ford Kuga, οθόνες, συστήματα ασφαλείας και όλα αυτά τα πράγματα, για τα υπόλοιπα Ford, αλλά και γενικότερα για ό,τι μοντέλο κυκλοφορεί, στο traction.gr. Όλα θα τα πούμε τώρα. Η τιμή για το Ford Kuga Plug-in Hybrid, 45.715 ευρώ. Αυτά που δίνεις, τα παίρνεις πίσω. Απόλαυση στην οδήγηση, οικονομία και χώρους. Μπαίνεις κανονικά στο δακτύλιο, δεν έχει τέλη κυκλοφορίας και δεν έχει και εταιρικό φόρο εάν το πάρεις για εταιρική χρήση. Μηδενική ρήπη και χαμηλή κατανάλωση. Χαμηλά όλα, ψηλά εγώ. Το βαπόρι ήρθε, κολλησιεργούμε. Σας χαιρετώ, θα σας δω όταν τελειώσουν οι διακοπές. Γεια σας, φιλάκια, τα λέμε, να είστε καλά. Ναι, πες τα και στον Κώστα και τον Μάνο ότι πας διακοπές να χαρούνε. Από τη στιγμή που φέρνω το καλοκαίρι όποτε θέλω, θα πηγαίνω όποτε θέλω διακοπές.